Παράλληλα με την συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκα στην αυγή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι και η συνέντευξη στη Real News του γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι θα πληρώσει ο λαός τη νέα επιβάρυνση και σε μια από τις αποστροφές αναφέρεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι δεν έχει θωρακιστεί παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να γίνει, κυρία Κομινάκα? Ναι, θα σας πω. Καταρχάς να ξεκινήσω και από το θέμα που συζητούσαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι είναι εντυπωσιακό και έχει να κάνει και με αυτό που λέμε το να μην πληρώσει ξανά ο λαός τα σφασμένα της κρίσης. Από πού τελικά, γιατί ακούμε τώρα και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ να λένε να δοθεί το μαξιλάρι, να μην ενισχυθούν ξανά οι ελίτ. Από πού φτιάχτηκε αυτό το μαξιλάρι, από ποιους τα πήρανε και σε ποιους τα δώσανε και στην περίοδο της κρίσης και σήμερα. Η όποια προσπάθεια έκανε και στα χρόνια της κρίσης ο ελληνικός λαός, και δεν έκανε προσπάθεια οικειοθελή, ξεζουμίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με φορολογικό στραγγαλισμό και με κόψιμο των εισοδημάτων, των μισθών τους κλπ. Έγινε για να στηριχθούν για μια ακόμη φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις με τις γνωστές συνέπειες. Σήμερα, όλο το διάστημα της πανδημίας, ο κόσμος έμεινε στο σπίτι του, σήκωσε το κομμάτι της ατομικής ευθύνης που το αναλογούσε με μεγάλη υπευθυνότητα, προστατεύοντας και τον εαυτό του και τους υπόλοιπους. Για ποιο λόγο? Γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας δεν ήταν έτοιμο, ναι, να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Και ήταν κατανοητό ότι ακολουθήθηκαν με κάθε υπευθυνότητα όλα τα μέτρα που έπρεπε από όλους τους ανθρώπους. Το ζητούμενο είναι ότι σε αυτό το διάστημα αξιοποιήθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης για να σηκώσει και εκείνη το κομμάτι της, όχι της ατομικής ευθύνης, της κρατικής ευθύνης, για να έχει και νόημα η ατομική ευθύνη που πέρασε όλο αυτό το διάστημα ο κόσμος. Οι προσλήψεις, όποιες προσλήψεις έγιναν στα δημόσια νοσοκομεία, που ήταν πραγματικά σε σχέση με τις ανάγκες, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, όχι τις ανάγκες της πανδημίας, τις ανάγκες τις κανονικές, τις ανάγκες που υπήρχαν και πριν την πανδημία, και είναι πολύ γνωστό ποια ήταν η κατάσταση και η λήψη στα δημόσια νοσοκομεία. Οι όποιες προσλήψεις έγιναν με επικουρικό προσωπικό με ημερομηνία λήξης. Οι ανάγκες η ηγεσία που υπήρχαν... του Υπουργείου Υγείας λέει ότι θα μονιμοποιηθούν αυτές οι προσλήψεις. Καλά, έχουν αυτές, να το δούμε, γιατί το έχουμε ακούσει και από τις δύο προηγούμενες κυβερνήσεις, και να θυμίσουμε και ποιος έβαλε και στο στόχαστρο τη δημόσια υγεία. Ποια κυβέρνηση κυνήγησε τη δημόσια υγεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, ποιοι κλείσαν τα νοσοκομεία και θριάμβευαν για το κλείσιμο νοσοκομείων και για τις απολύσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, και ποιοι άφησαν τα νοσοκομεία κλειστά και την κατάσταση όπως ήταν. Και σήμερα είναι πραγματικά, έχει φτάσει το σύστημα υγείας και στο ζήτημα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μπορεί αυτές γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των κρεβατιών, που εμείς λέμε ότι και στα κρεβάτια είμαστε πίσω από τις ανάγκες, όχι μόνο της πανδημίας, γιατί πρέπει να εξυπηρετούνται και οι χρονίως πάσχοντες και οι έκτακτες παθήσεις που θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να συνεχίσει το σύστημα υγείας να λέει στους χρονίους πάσχοντες μένετε στο σπίτι σας μέχρι να ξεπερνιέται η πανδημία κάθε φορά. Πρέπει να λέμε ότι αυτό το διάστημα να αξιοποιήθηκε πραγματικά για να γίνει η ενίσχυση που πρέπει. Και αυτό δεν γίνεται μπροστά στην ανάγκη, μισό λεπτό και ολοκληρώνω. Ναι, ναι. Γιατί οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν είναι μόνο κρεβάτια. Σημαίνει και εξειδικευμένο προσωπικό που θα πρέπει να έχει μια εμπειρία για να μπορεί να αντιμετωπίσει και τις τακτικές ανάγκες και τις έκτακτες, ναι, βέβαια. Ναι, αντί να τσακώνονται ποιος θα έχει τους πιο πολλούς νεκρούς, να τσακώνονται πώς θα σταθούν όρθιοι εργαζόμενοι σε αυτή την περίοδο που επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Και στο ζήτημα της υγείας βέβαια και στο ζήτημα το να μπορούν να επιβιώσουν την επόμενη μέρα. Όμως βλέπουμε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα σε αυτή την περίοδο βγάζουν μάτι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της κυβέρνησης, γιατί τώρα πάνε περίπατο και τα πρωτόκολλα και οι περιορισμοί όταν μπαίνει στη ζυγαριά
το πώς θα βγουν κερδισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μα, γιατί είναι θέμα, είναι θέμα που πρότειναν. Και στα καταστήματα και στα υπόλοιπα. Ναι, είναι πρόταση των επιστημόνων. Είναι πρόταση των επιστημόνων να έρχονται πλήρη τα αεροπλάνα χωρίς αποστάσεις, χωρίς κενά, για να μην έχουν ζημιές οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Το να έρχονται με 100% πληρότητα. Είναι ζήτημα, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν τουλάχιστον αντιφατικές δηλώσεις σε σχέση με το πώς πρέπει να προστατεύονται ο κόσμος και στα αεροπλάνα και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Σίγουρα θα πρέπει να εμείς δεν λέμε να υπάρξει τουριστική περίοδος, όμως αυτή θα πρέπει να υπάρξει με τρόπο που να εξασφαλίζει και τη δημόσια υγεία και όχι με κριτήριο το πώς θα βγουν κερδισμένοι οι μεγάλοι μεταφορικοί και τουριστικοί πράκτορες, την ώρα μάλιστα που οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού, όχι μόνο τώρα, και στο διάστημα που ήταν το μεγάλο θαύμα του τουρισμού, δεινοπάθησαν και δεινοπαθούν και σε αυτή την περίοδο με πληθώρα απολυμμένων, με μεγάλη αβεβαιότητα για το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, και όλους αυτούς δεν φροντίζουν να τους καλύψει η κυβέρνηση, αλλά το άγχος είναι πώς θα καλυφθούν οι μεγαλοξενοδόχοι που δεν έχουν εξασφαλίσει βέβαια και τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα όλου αυτού του κόσμου.